Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που χθες τιμήσατε, χθες και προχθές τιμήσατε την τελευταία εκπομπή σχετικά με το πώς μπορεί να βρει κάποιος εργασία, να ξεκινήσει να ενσωματώνεται στην γερμανική, εδώ στην γερμανική κοινωνία και στο γερμανικό σύστημα χωρίς να έχει δηλωμένη διεύθυνση. Ποια είναι αυτά τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος για να μπορέσει να εξασφαλίσει τα προστοζήν και να μπορέσει εδώ στη Γερμανία να ενσωματωθεί και να κερδίσει αυτά που πρέπει να κερδίσει, γιατί κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα, μια προσπάθεια, μια, μπορεί να είναι επίπονη, επίπονη ψυχολογικά και λιγότερο σωματικά ή και σωματικά, άλλως δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε, ότι πρέπει να σκεφτούμε, ότι πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, να δράσουμε δηλαδή, για το δικό μας το καλό. Και το δικό μας το καλό θα φέρει καλό και για τους γύρω από εμάς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην κοινωνία, να γίνουμε καλύτεροι, να συνεργαστούμε, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά μόνο βοήθεια δεν υπάρχει και μόνο συνεργασία δεν υπάρχει. Είμαστε όλοι παρταόλες. Είμαστε και ξερόλες, είμαστε και παρταόλες, είμαστε και μονά ζυγά δικά μου και τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Δηλαδή, πολλές φορές ακόμα και μεταξύ μας δεν συνεννοούμαστε. Και περιμένετε να έρθει ο καλός Θεός εδώ πέρα. Να κάνει τι, τι είναι ο Θεός? Να πάρει ένα μαγικό ραδάκι και να κάνει τώρα εσύ θα είσαι ένας αξιόπιστος άνθρωπος που ο λόγος σου θα μετράει, θα δουλεύεις και θα κερδίζεις αρκετά λεφτά και θα είσαι και καλός άνθρωπος στην κοινωνία. Αυτό περιμένετε? Αν περιμένετε αυτό, είστε γελασμένοι και αλλάξτε κανάλι κιόλας. Εδώ πέρα θέλω να σκεφτόμαστε. Θέλω να έχουμε σχέδιο, θέλω να κάνουμε μια δράση πολύ διαφορετική σε σχέση με αυτή που είχαμε μέχρι τώρα και θα σας εξηγήσω ακριβώς το λόγο, τι θέλω να πω στην σημερινή εκπομπή. Γιατί εδώ δεν ασχολούμαι μονάχα με τα θέματα μετανάστευσης, πώς θα έρθεις, πώς θα βρεις δουλειά ή πώς θα ενσωματωθείς και πώς θα πάρεις και... και Burger Geld, έτσι μου γράψε κάποιος κάτω. Λοιπόν, στα σχόλια, σας παρακαλώ, ζούμε στη βασιλεία του εγκλήματος. Ζούμε στην κυριαρχία της σκοτεινής δύναμης. Όσο φως και να έχει έξω, αν και το φως μας το περιορίζουν με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό όμως τώρα, αλλά μας περιορίζουν ακόμα και τον ήλιο να βλέπουμε και ζούμε μέσα στη διαφθορά και στην αμαρτία. Το χειρότερο βέβαια από όλα αυτά είναι ότι χορηγοί εμείς είμαστε. Εμείς χορηγούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εμείς βοηθούμε με τις δικές μας πράξεις να κάνουν αυτά που γίνονται και να ζούμε μέσα στο βόθρο, να ζούμε μέσα στα σκατά, μέσα σε μια κοινωνία και να είμαστε όλοι πραγματικά ανυπόλοιπτοι, να μην μας λαμβάνει κανένας υπόψη, αλλά κανένας, εμείς με τη συμπεριφορά μας και την οτροπία μας, την κάκη στην οτροπία. Κατά τα άλλα, πολλοί από εμάς τους ανθρώπους, πάμε στην εκκλησία, ανάβουμε το κεράκι μας, έτσι, κάνουμε αγαθοεργίες, βοηθάμε τους ανθρώπους, κοινωνούμε. Αλλά όμως φίλες και φίλοι, το κάνουμε με τον λάθος τρόπο. Ακόμα και αυτό το κάνουμε με λάθος τρόπο. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να τα αφήσω. Δεν θέλω να κάνω θρησκευτικές εκπομπές ή να μιλήσω για τέτοια θέματα, αλλά όμως πραγματικά βλέπω την υποκρισία των ανθρώπων. Μονά ζυγά δικά μου δηλαδή. Σωτηρία δεν υπάρχει, φίλες και φίλες. Σωτήρι, ναι, ξέρω ένα σωτήρι εδώ πέρα, αλλά σωτηρία δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχουμε πάρει έναν δρόμο που δεν έχει επιστροφή. Και θα το πιούμε αυτό το ποτήρι, το πικρό ποτήρι, μέχρι τον πάτο. Και δεν ξέρω πού μπορεί να μας οδηγήσει και πού μπορεί να μας φτάσει. Θα τα πούμε. Μείνετε εδώ πέρα. Είμαι ο Σωτήρης ο Μουζίδης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το καναλάκι μου. Κάντε μια, να το πω έτσι, ένα like. Χτυπήστε την καμπάνη σαν να πάνετε νέες ειδοποιήσεις. Κάντε μια εγγραφούλα, δωρεάν είναι, δεν κοστίζει κάτι. Ένα σχόλιο από κάτω, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και απόψεις και να μπορέσουμε να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από την πληροφορία, από τη δική μας πληροφορία. Αυτή την καθημερινή πληροφορία των ανθρώπων που ζουν μέσα στο δικό μας κοινωνικό περίγυρο. Φανταστείτε ότι οι καλύτεροι πληροφοριοδότες στις μυστικές υπηρεσίες είναι αυτοί οι οποίοι το
παίζουν καλοί και είναι μέσα στην κοινωνία, στους συλλόγους και στα διάφορα τέτοια. Να το ξέρετε αυτό. Οι καλύτεροι πληροφοριοδότες. Ας γίνουμε μια φορά και εμείς πληροφοριοδότες στους δικούς μας εαυτούς και να ανταλλάσσουμε ενημέρωση, να ανταλλάσσουμε γνώση, βιώματα ο ένας τον άλλον. Και ένα σχόλιο από κάτω είναι πάρα πολύ σημαντικό, να με βοηθήσει και εμένα, να μαζευτούμε κιόλας, να γίνουμε μια ομάδα, να μεγαλώσει ομάδα. Γιατί δεν μεγαλώνουμε, είμαστε λίγοι ακόμα. Δεν έρχεται κανένας από εσάς, κανένας δεν εκτιμά την προσπάθεια που κάνω εγώ και τα υπόλοιπα μέλη, λοιπόν, της ομάδας που έχουμε φτιάξει από την δική μου προσπάθεια. Όλοι είμαστε μονάχα δικαιούμε, θα πάρω να κάνω την αίτηση. Πόσα θα πάρω? Τα πιο πολλά μηνύματα που έρχονται έχουν αυτή τη λογική σε μένα και είναι και πολύ κουραστικά, φίλες και φίλοι. Καμιά φορά με βλέπετε εδώ λίγο να φωνάζω, να σας την λέω με τρόπο, γιατί έτσι μου λέτε κάτι. Και εγώ έτσι καμιά φορά νιώθω ότι. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς, αν το σπίρι δεν το σπάσεις, το απόστημα, το που έτσι δεν βγει το πίον έξω. Δεν γίνεται χωρίς να σπάσουμε αυγά. Ομελέτα δεν κάνουμε, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι που θέλω από εδώ να πω. Και βέβαια, ακούμε Web Radio Ελληνάδικο με την καλύτερη ελληνική μουσική. Web Radio Ελληνάδικο, φίλες και φίλοι. Θα φτιάξουμε το πρόγραμμα έτσι που να εμφανίζομαι και εγώ, να με ακούτε και εμένα. Είναι λίγο περίεργα τα προγράμματα αυτήν την περίοδο. Η καθημερινότητα εδώ στη Γερμανία είναι απαιτητική. Σε όποιον δουλεύει και σε όποιον προσπαθεί και σε όποιον είναι ενσωματωμένο στη γερμανική κοινωνία, υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες και υποχρεώσεις. Οπότε λοιπόν, μείναμε λιγάκι πίσω στο πρόγραμμα με την ομάδα του Ράδιο Ελληνάδικο. Αφήστε λιγάκι, θα το τακτοποιήσουμε. Όμως πρέπει να ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, ξένη και ελληνική μουσική, και να βοηθάμε τις προσπάθειες των συμπατριωτών μας. Όπως κάνω εγώ, έτσι να κάνετε κι εσείς. Το παροτρύνω, σας παροτρύνω δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα αυτά που έχουμε να πούμε και για τη Γερμανία. Αλλά θα ήθελα να κάνω εγώ μια επισήμανση. Για το ότι ζούμε στο βασίλειο του κακού, το ότι ζούμε σε έναν δυστοπικό κόσμο, επικίνδυνο κόσμο, ακόμα και στις μεταξύ μας σχέσεις. Δηλαδή, οι 12χρονοι κάτω στην Αθήνα, έτσι, σε μια 12χρονη από τα 10 της, αστελγούσαν άντρες. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ακόμα και πατεράδες. Πολλοί από αυτούς ήταν πατεράδες, είχαν και παιδιά. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, διάφοροι άλλοι παρατρεχάμενοι, παράγοντες, μάνατζερ, πλούσιοι, φτωχοί, έτσι. Ήταν σε όλο εκεί το παρεάκι. Και πέραν τη 12χρονη. Δεν μάθαμε πραγματικά την αλήθεια. Αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η εισαγγελέας βγαίνει, νομίζω γυναίκα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνει η εισαγγελέας και λέει αθώος, και μετά από μια εβδομάδα του ρίξανε ποινή και τον βγάλανε ένοχο. Δηλαδή, αθώος για να μπορέσει και εκείνος να κρατήσει το σώμα του κλειστό και να του πούνε να βλέπεις, μην μιλάς και θα σε τακτοποιήσουμε, και την άλλη εβδομάδα για το λαϊκό αίσθημα πάρε και μια ενοχή. Τελικά ήταν ή δεν ήταν ένοχος και βγάλαν τη μαμά αθώα. Η μαμά δεν ήξερε τίποτα, το κοριτσάκι της. Εμένα εδώ το παιδί μου, το παιδί σου νομίζω, να βήξει, ξέρεις τι έχει. Και δεν μπορείς να καταλάβει αυτή η μανούλα. Σε μανούλα. Όπως η άλλη μανούλα, την οποία έκρινε το δικαστήριο ένοχη για τα παιδιά της. Σκότωσε η άλλη τα παιδιά της. Αυτή η Πισπυρίγκου. Δεν είναι, δηλαδή, θυμάσαι καλά ρε Σωτήρη, πού ζεις. Πού ζω ρε παιδιά, είπαμε εντάξει, ζούμε σε μια δύσκολη κοινωνία. Αλλά να σκοτωνόμαστε και μεταξύ μας, να πειράζουμε πλασματάκια, παιδάκια που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο, που θα γίνουν αργότερα μανάδες και θα κάνουν και εκείνα παιδιά για να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να προοδεύουμε. Αυτό είναι. Και βέβαια μετά από όλα αυτά έχετε και το χειρότερο, η κατραπακιά δηλαδή, με αυτό που έγινε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, που πήγε η κοπέλα, 28χρονη, και είπε στην γυναίκα αξιωματικού υπηρεσίας για το πρόβλημα που έχει, και εκείνη είπε να κάνει μήνυση. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει μήνυση, μην θέλει η κοπέλα να κάνει μήνυση, για να μην οξύνει τα πράγματα. Καθότι και ο άλλος έχει βεβαρημένο ιστορικό. Λοιπόν, κάνει λέει μήνυση. Και έχω πολλές φορές που διαπληκτίζομαι με κάποιον, δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε αμέσως μήνυση. Εδώ στη Γερμανία σου κάνουν αμέσως, το ξέρετε αυτό. Εδώ στη Γερμανία και μήνυση σου κάνουν και δεν βρίσκεται το δίκαιό σου. Να το ξέρετε αυτό. Εδώ δεν υπάρχει.
Θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Ωραία. Σας έχω νέα για μια δική μου υπόθεση. Να δείτε και πώς είναι οι δικηγόροι στην ξεπέτα εδώ στη Γερμανία. Ασφαλισμένος είσαι. Λοιπόν, θα τα πούμε και. Θα τα πούμε σύντομα, σε λίγες ημέρες. Και ήταν γυναίκα για αστυνομικός υπηρεσίας. Φαντάζεσαι η αστυνομικός υπηρεσίας να ήταν άντρας. Τώρα αλλού θα είχε πάει η ατζέντα. Ο μισογύνης, ο αξιωματικός υπηρεσίας, ο άντρας που την έδιωξε, την έκανε και την έρανε. Άμα ήταν άντρας, ο αξιωματικός υπηρεσίας. Αλλά ο αξιωματικός υπηρεσίας ήταν γυναίκα. Σχεδόν συνομήλικη, νομίζω ήταν 27 χρόνια ήταν η αξιωματικός υπηρεσίας. 26. Συνομήλικες. Και λέει λοιπόν η μία γυναίκα στην αξιωματικό που νομίζει ότι έχει καμιά εξουσία μεγάλη. Καμιά εξουσία δεν έχει. Η μοναδική εξουσία μπορεί να πει που έχει ένας αστυνόμος είναι να σου κάνει έλεγχο αν κουβαλάς επάνω σου ναρκωτικά ή κανένα όπλο. Δεν έχει κάποια άλλη εξουσία επάνω σου ένας αστυνομικός. Και την άφησε να φύγει την κοπέλα. Είπαμε, άμα ήταν άντρας, θα ήταν αλλιώς η ατζέντα, αλλά ήταν γυναίκα. Και τι κάνει μετά το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο, τους ξυλώνει λέει. Τους ξυλώνει για να τους ξανατοποθετήσει τον επόμενο μήνα. Μετά την Πρωτομαγιά πάλι θα είναι στις θέσεις τους. Τι θα πει ξύλωμα. Είναι λύση αυτό όμως και από την άλλη μεριά. Και ο φύλακας έξω είχε εκκρεμότητα με τη δικαιοσύνη. Είχε καταδικάσει και δεν ξέρω τι για πλαστά διαβατήρια. Πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις φίλες και φίλοι. Πέστε μου τώρα, είναι κοινωνία αυτή. Έχουμε γεμίσει ψυχάκιδες, ανώμαλους, διεστραμμένους, ναρκωμανείς. Μετά μου λένε, μου κάνατε παράπονα από κάτω κάποια από εσάς, που φώναξα και έβαλα χέρι για τον μπάφο εδώ, το τσιγάρο, την ΚΑΑ, ΝΗ, ΒΙΤΑ, ΙΤΑ, έτσι. Λοιπόν, που σας είπα ότι δεν είναι ωραίο, ας ότι δεν ξέρεις, και άμα δεν ξέρεις μην ασχολείσαι, μην μιλάς. Να, εδώ είναι εκπομπές, κοιτάξτε, εδώ επάνω, είναι στην playlist από κάτω. Λοιπόν, στην περιγραφή. Ναι, μου βάλατε χέρι. Δεν ξέρεις, δεν κάνεις, δεν είναι ωραία, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δεν θέλω να δοκιμάσω, ρε φίλες και φίλοι, εγώ προσωπικά. Τίποτα που να είναι παρεστησιογόνο, όσο καλό και να είναι. Ακόμα κι άμα μου πεις ότι 10 κουταλιές μέλι, κανονικό μέλι από τις μέλις, εσύ, θα σε φέρει σε μια έκσταση, δεν θα το δοκιμάσω. Θα πάρω μια κουταλιά μέλι. Οτιδήποτε υπερβολικό δεν κάνει καλό. Και η έκσταση, οποιαδήποτε έκσταση. Τι ωραία που είναι, τι ωραία που περνάμε. Οτιδήποτε εξαρτησιογόνο ή οποιαδήποτε ουσία που σε κάνει να νιώθεις ωραία και όμορφα, δεν τη θέλω. Κι όμως, εμείς είμαστε άνθρωποι που δεν βάζουμε το μυαλό λιγάκι να δουλέψει ότι σε υπερβολικές δόσεις, σε κάτι που είναι υπερβολικό, θα μας οδηγήσει είτε σε εξάρτηση είτε θα μας οδηγήσει σε άλλους δρόμους, περίεργους και παράξενους. Όσα προβλήματα και να έχουμε, ναι, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν δύσκολες οικογένειες, υπάρχει δύσκολη συμπεριφορά και από τα παιδικά μας χρόνια ακόμα, γιατί έτσι είναι, τι να κάνουμε και δεν το διορθώνουμε. Δεν το αλλάζουμε, δεν το διορθώνουμε γιατί δεν αγαπάμε στην κυριολεξία με την πραγματική, με το πραγματικό νόημα της λέξης. Δεν αγαπάμε. Υποκριτικά ναι μπορεί ή γιατί έτσι μας το λένε. Πώς λέμε, να έχουμε την υγεία μας. Άμα έχεις την υγεία σου όλα καλά τα άλλα. Εγώ δεν έχω την υγεία μου, φίλες και φίλοι. Αν όλα τα άλλα είναι χάλια, εγώ υγεία δεν έχω. Μας έχουν μάθει να λέμε, αφού έχεις την υγεία σου, μη μιλάς. Ας πεινάς, ας διψάς, ας χρωστάς, αλλά έχεις την υγεία σου. Η υγεία μου δεν μου δίνει ούτε να φάω, ούτε μου δίνει υγεία μου να είμαι καλά, ούτε υγεία μου με κάνει κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι που είναι στην τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση. Πρέπει να έχεις νοημοσύνη, είναι στην πρώτη θέση. Εγώ εύχομαι να είσαι νοήμων άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι ειλικρινής άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι δυναμικός άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι έξυπνος άνθρωπος. Εύχομαι να συνεργάζεσαι με άλλους άνθρωπους. Εύχομαι να έχεις σεβασμό και μετά θα σου πω να έχεις και υγεία. Εάν λοιπόν δεν έχεις σκέψη, δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις εργασία, δεν έχεις τα προς το ζήν, πώς θα έχεις υγεία? Ας προβληματιστούμε λιγάκι. Πραγματικά δηλαδή και με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανοίγεις τις ειδήσεις, τις ηλεκτρονικές σελίδες των εφημερίδων στο εξωτερικό, γιατί δεν βλέπω τηλεόραση. Βλέπω μονάχα κάποια πράγματα στο YouTube που επιλέγω εγώ να δω
και παίρνω πληροφόρηση από κάποιες ιστοσελίδες και μπαίνω και βλέπω και αθλητικά, βλέπω και τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες των εφημερίδων. Όλες έχουν στην πρώτη θέση τις δολοφονίες. Δεν το κατάλαβα. Τις δολοφονίες, δολοφονίες, δολοφονίες. Τώρα έχουν αναγάγει γυναικοκτονίες, γυναικοκτονίες, γυναικοκτονίες. Γιατί γυναικοκτονίες, ένα έγκλημα μίσους, πάθους ή ένα έγκλημα οτιδήποτε το λέμε γυναικοκτονία. Δηλαδή, άμα γίνουν τώρα, άμα δύο γυναίκες, μια γυναίκα ή δύο γυναίκες σκοτώσουν ένα άντρα την άλλη εβδομάδα, αυτό το λέμε έγκλημα. Που μας περνάνε συνέχεια, ειδικά στα νέα παιδιά. Εγώ είμαι να το πω, ένα σκυλί παλιάς εποχής. Πολύ σκληρόπετσος. Λίγο δύσκολο σε μένα να μου αλλάξουν μυαλά. Αλλά τα νέα παιδιά όμως, οι 15άριδες, 18άριδες πριν από 4 χρόνια με το κορονοϊό που τώρα είναι 20-24, αυτή η γενιά, αυτήν τη γενιά θέλουνε. Εσένα θέλεις που είσαι μόλις το 2% που βλέπεις το κανάλι μου. Υπάρχει ένα 2% που είναι κάτω από τα 24 που βλέπουν το δικό μου κανάλι. Εσένα θέλουνε. Και σε λίγα χρόνια που εγώ θα είμαι 70, δηλαδή έλα γερό, τελείωνε, εσύ θα είσαι 40. Και εσύ θα είσαι αυτός που θα παίρνεις αποφάσεις, παίρνουν τώρα αυτοί για μας. Οπότε καταλαβαίνεις τι αποφάσεις θα πάρεις εσύ όταν στα παιδικά σου χρόνια έχεις περάσει εγκλισμούς, στερήσεις, μάσκες, δαχτυλοδειχτούμενος, εσύ χαλάς την κοινωνία, εσύ φταίς για την κοινωνία, εσύ φταίς για το ένα, εσύ φταίς για το άλλο. Μα λες, εγώ δεν παίρνω αποφάσεις. Εσύ φταίς όμως, σου λένε από πάνω. Έχουμε χάσει, βλέπετε, έχουμε χάσει την ισορροπία, έχουμε χάσει το λόγο, έχουμε χάσει την οξύτητα του πνεύματος. Εάν λοιπόν αυτή η κοπέλα, η άτυχη κοπέλα, που την σφάξαν πραγματικά 2 μέτρα μακριά από το φυλάκιο, το φύλακα εκεί της εισόδου του αστυνομικού τμήματος, λέμε τώρα, εάν αυτή η κοπέλα είχε τηλεφωνήσει, όχι στην άμεσο δράση, αλλά είχε τηλεφωνήσει έναν πολιτικό, θα έλεγε ο πολιτικός μισό λεπτό, κάτσε εκεί που είσαι, στέλνω περιπολικό τώρα. Κάνω λάθος? Έχουμε καταντήσει δηλαδή για τα πάντα στην Ελλάδα να θέλουμε βίσματα. Είναι λενό. Γιατί η μισή αστυνομία φυλάει πολιτικούς, πολιτικούς παράγοντες, κοινωνικούς παράγοντες, ή ξέρω εγώ, μάναζερ από εδώ. Η μισή αστυνομία είναι σε πρόσωπα υψηλής, πώς τα λένε, προστασίας ή υψηλής ασφάλειας. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Και η αστυνομία που πρέπει εμάς πρώτα να υπηρετεί, εμάς να υπηρετεί. Λες και κάθε μέρα παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, κάθε μέρα, και λέει ένα περιπολικό να πάω σπίτι μου. Λες και συμβαίνει κάθε μέρα. Όταν ξέρει, βλέπει το στο αρχείο ή δεν βλέπει στο αρχείο, ότι η κοπέλα συγκεκριμένη, το θύμα, έχει ιστορία με τον πρώην της, ο πρώην της είναι σεσημασμένος και όλα τα σχετικά, και την αφήσανε και πάρε λέει τηλέφωνο απ' έξω την αστυνομία. Δεν λέμε για τον άλλον σου αστυνομικό στο κέντρο της άμεσος δράσης. Εσύ παιδί μου δεν έχεις μπαμπά, μαμά, αδελφή, αδελφό, φίλη, φίλο. Δεν έχεις. Εάν εσύ που είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο και είπες για ταξί στην κοπέλα αυτήν, αν σε πάρει κάποια στιγμή εκτός υπηρεσίας ένας δικός σου άνθρωπος και σου πει Γιάννη, Μιχάλη, Παύλο, Πέτρο, ξέρω εγώ πώς σε λέγανε, βοήθησέ με, δεν θα βοηθήσεις? Κι ας μην είσαι, κι ας είσαι εκτός υπηρεσίας εκείνη τη βάρδια, δεν θα πάρεις κάποιον φίλο ή κάποιον της αστυνομίας για να βοηθήσει τον δικό σου άνθρωπο? Πόσο φτωχοί γίναμε, πόσο φτηνοί γίναμε μεταξύ μας, και αυτοί από πάνω θέλουν να είμαστε συνέχεια μαλωμένοι, να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Εγώ το έκανα, εσύ δεν το έκανες. Εγώ είμαι καλός, εσύ είσαι κακός. Εγώ κλέβω λεφτά, εσύ δεν κλέβεις λεφτά. Εγώ δεν κάνω παγαποντιές, εσύ κάνεις παγαποντιές. Είσαι ένας άγιος άνθρωπος, ενώ εγώ είμαι ένας κακός άνθρωπος. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι, να μας βάλουν συνέχεια αριστερούς, δεξιούς, χιονίζει, λιακάδα. Μας θέλουν συνέχεια να είμαστε μαλωμένοι και χωρισμένοι. Και να σου πω κάτι άλλο, τελικά, επειδή έχω ζήσει και στην Ελλάδα μέχρι τα 39 μου χρονιά και τώρα στα 52 μου εδώ στη Γερμανία, καταλαβαίνω ότι μέσα στη χώρα μας ζουν ανθέληνες. Μέσα στη χώρα μας υπάρχει ο ανθεληνισμός. Ότι θα πρέπει πλέον όλοι οι πολιτικοί και όλοι οι παρατρεχάμενοι να επιδεικνύουν φρονήματα πατριωτικά, εθνικά, ότι είναι Έλληνες. Να το αποδεικνύουν όπως τότε που ο υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ
Ο Βρούτσις, Βούρτσι, όχι, πώς τον λέγανε εκείνο με το μουστάκι που έλεγε, λέει, πρέπει λέει, να αποδεικνύουμε ότι είμαστε Έλληνες. Ναι, ναι, αγαπητέ φίλε, πρέπει να αποδεικνύετε όλοι μέσα στη Βουλή. Και οι 300 και οι υπόλοιποι 3.000 που ήσαν υποψήφοι, όσοι ήσαν υποψήφοι, πρέπει να αποδεικνύετε ότι είστε Έλληνες. Ότι αγαπάτε την πατρίδα, αγαπάτε τη χώρα και αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας. Δεν το θέτω θρησκευτικά το θέμα. Το θέτω απλά, για να μην μπερδευόμαστε λίγο. Είστε όλοι ανθέληνες. Διώχνετε τον κόσμο, ο οποίος κόσμος δεν μπορεί να ζήσει κάτω για διάφορους λόγους. Φεύγει μετανάστευση, Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω πού. Φεύγουν οι άνθρωποι και μένει ο πληθυσμός στα 9 εκατομμύρια. Δηλαδή, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μια νικήτρια χώρα ήταν η Ελλάδα. Όταν όλοι στα Βαλκάνια σφυρίζαν κλέφτικο, έτσι, ακόμα και οι περιβόητοι παρτιζάνοι εκεί στη Σερβία και τα λοιπά σφυρίζαν όλοι κλέφτικα και να μην πω και εγώ τι άλλο. Εμείς κάτω ρε, εμείς εκείνα τα παλικάρια, εκείνοι οι παππούδες μας πολεμούσανε για τη χώρα. Καταλάβατε φίλες και φίλοι? Και πραγματικά ναι, μας διώχνετε και μετά στρέφετε τους από μέσα να κατηγορούν αυτούς που φύγαν έξω. Αλλά εγώ αν δεν έφευγα, δεν θα μπορούσα να ζω στην οικογένειά μου. Εγώ αν δεν έφευγα, μπορεί να έκανα και κακό. Έπαινα να φύγω να βρω λύσεις για μένα και την οικογένειά μου. Όπως και πολλοί άλλοι σαν εμένα. Και δεν εγκαταλείψαμε τη χώρα μας. Αγαπάμε τη χώρα μας. Και μην με κατηγορείτε που σας λέω από εδώ ότι το καλοκαίρι εμείς οι Έλληνες που φύγαμε τα τελευταία 10 χρόνια επιστρέφουμε να δούμε τους δικούς μας ανθρώπους και βέβαια θα φέρουμε και λεφτά για να ξοδέψουμε λεφτά. Μην με κατηγορείτε. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω ούτε εσωτερική μετανάστευση, ούτε να κάνω και διακοπές. Την τελευταία χρονιά, πριν φύγουμε για τη Γερμανία, εγώ έμενα στην Αθήνα. Δεν πήγα στην Καβάλα, τόπος της καταγωγής μου, γιατί δεν μπορούσα να πάω στην Καβάλα. Δεν μου φτάναν τα χρήματα για να πάω στην Καβάλα. Πες με φτωχό μπινέ, πες με φτωχό τέτοιο, πες με φτωχό ό,τι θέλεις, εντάξει. Αλλά δεν τα είχα και υπάρχουν λόγοι που δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να κάνω διακοπές από την Αθήνα στην Καβάλα, φίλες και φίλοι. Και όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι που πήραν αυτόν τον δύσκολο δρόμο, τη δύσκολη απόφαση της μετανάστευσης. Γιατί για σένα εσύ είσαι δειλός που κάθεσαι κάτω και κατηγορείς όλους εμάς. Είσαι δειλός λέγοντας αυτούς που φύγανε. Αυτοί που φύγανε είχαν πολύ μεγάλη δύναμη και θάρρος ψυχής για να φύγουν και να κάνουν μια νέα ζωή στο εξωτερικό. Και ξέρω πολλούς από αυτούς που πραγματικά προόδευσαν. Ξέρω ανθρώπους που αν και είχαν την δυνατότητα να μείνουν κάτω, παρόλα αυτά φύγανε. Για κάτι καλύτερο, κάτι πιο ανθρώπινο, κάτι πιο αξιόπιστο. Όχι ότι και εδώ είναι καλύτερα. Εδώ δεν είναι καλύτερα στη Γερμανία. Αλλά δεν έχει τα χάλια της Ελλάδας. Εάν λοιπόν με κλίμακα από το 0 στο 10 η Γερμανία είναι περίπου στο 7-8, η Ελλάδα είναι στο 4. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά? Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο αυτή την κουβέντα γιατί με στεναχωρεί, αλλά πρέπει μερικές φορές στις εκπομπές που κάνω λίγο να συνερχόμαστε, να μεγαλώνουμε λίγο τη σκέψη μας, να διευρύνουμε λιγάκι το πνεύμα μας. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ή τι άλλο πραγματικά συμβαίνει για να το αλλάξουμε. Και αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είμαστε εμείς, όχι πολιτικοί. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε, να κάνουμε καλύτερες επιλογές, να πάμε στον πολιτικό και να το πούμε πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά που κάνεις. Έχω τύχει κάποια στιγμή κάπου στο χωριό μου λοιπόν που ήρθε ο πολιτικός να μου δώσει το χέρι του και εγώ δεν του δώσα. Του λέω πρέπει να ντρέπεσαι που ζητάς να σου δώσω το χέρι μου. Γύρισε την πλάτη και έφυγε. Καταλάβατε, να μιλάτε έτσι. Με έναν άλλον τρόπο μπορούμε να τους φτύνουμε, να τους πετάμε γιαούρτια, για να μας κατηγορήσουν και για φασίστες. Να του μιλάς και να του πεις τι λες ρε μάγκα, είσαι σοβαρός, έρχεσαι εδώ στο χωριό μου, στην πόλη μου, στην εκλογική σου περιφέρεια να ζητήσεις τι, το χέρι μου, τη χειραψία μου. Αν αυτό δεν αλλάξει φίλες και φίλοι, αυτά θα συνεχίζουμε να παθαίνουμε και η χώρα θα μικρύνει κι άλλο. Και πραγματικά οι απέναντι είναι έτοιμοι να μπουν μέσα κάποια στιγμή. Α, τέλος πάντων. Ίσως οι ξένοι δεν το θέλουν ακόμα. Γι' αυτό και κρατιέται. Γι' αυτό και η Γερμανία κρατιέται με τα τεράστια χρέη που έχει. Τα τεράστια χρέη που έχει ως χώρα. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Μένουμε ενωμένοι, μένουμε μαζί και προσπαθούμε να συνεργαστούμε. Να έρθουμε λιγάκι πιο κοντά,
Όσοι νομίζετε ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε μαζί παρέα, στείλτε μου μήνυμα να μπείτε και εσείς στην ομάδα και να μεγαλώσουμε την ομάδα και να γίνουμε πιο γνωστοί, πιο δυνατοί και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας. Αλλά παιδιά, ας βάλουμε λίγο νόηση, λίγο λογική σκέψη. Ας αφήσουμε τα από εδώ, τα πατριωτικά αυτά, τα δεξιός, αριστερός, έχεις λεφτά, δεν έχω λεφτά, είσαι ο μάγκας, δεν είσαι μάγκας, έχεις ωραία γυναίκα, έχεις άσχημη γυναίκα, είσαι χοντρός, είσαι αδύναμος. Φτάνει ρε παιδιά. Φτάνει με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε λιγάκι πιο κοντά. Ο καθένας είναι ό,τι είναι. Η σκέψη του μετράει. Η σκέψη σου μετράει. Εκεί είναι η δύναμή σου. Ας βρούμε λοιπόν το καλύτερο μας σε αυτό. Ας κάνουμε δύο ωραίες πράξεις με την καλή την έννοια. Όχι για το θεαθήνε, για το έτσι. Φίλες και φίλοι, έχουμε σε τρεις εβδομάδες, τέσσερις, έτσι, τρεις εβδομάδες είναι το ελληνικό το Πάσχα. Ας νηστέψουμε λιγάκι, ας σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, ας καθαρίσουμε τη σαβούρα που έχουμε μέσα στο μυαλό μας και θα δείτε τα πράγματα πόσο πιο ωραία θα γίνουν. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί, φίλες και φίλοι, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και όπως είπα, πάμε γερά και δυνατά, μήπως κάτι αλλάξει, μήπως κάτι καταφέρουμε. Γεια και χαρά.